Το είπε και το έκανε ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο, ο οποίο κατά τη διάρκεια τηλεοπτική συνέντευξή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε υποσχεθεί να δώσει καλά νέα την Παρασκευή από τι ακτέ τη Μαύρη Θάλασσα. Όπω μετέδιδε το Bloomberg, η Τουρκία ανακάλυψε νέο μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα και μιλώντα στην τελετή εγγενείων του λιμανιού και του κέντρου διανομή φυσικού αερίου σε πόλη τη Τουρκία, ανακοίνωσε πω εντόπισε μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακαλύψαμε 135 δις μέτρα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως η χώρα του δεν περιορίζεται μόνο στα σύνορά τη. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα που η δύναμή τη και οι ευθύνε τη δεν θα περιορίζονται εντό των συνόρων τη. Θα χτίζει τι γέφυρε από το παρελθόν στο μέλλον και θα συνεχίσουμε να προχωράμε προ το μέλλον. Ωστόσο, σε ένα παράλληλο σήμαν για την Τώρα Μπακογιάννη, το θέμα των υδρογονανθράκων είναι χαμηλά στην ατζέντα, όπως είπα, χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της μέσα στην εβδομάδα, αφού κινούνται πλέον σε διαφορετικές πηγές ενέργειας.